Καλησπέρα σα, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατέ. Καλώ ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Ροδόσταγμα Θεϊκής Γνώσεω. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τη Κυριακή. Είμαστε στην Κυριακή ενδεκάτη του Λουκά. Στην σημερινή Ευαγγελική Περικοπή ο Χριστός μας ομιλεί για την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 14, στίχη 16 έως 24. Αρχικά θα διαβάσουμε το πρωτότυπο κείμενο και στην συνέχεια την ερμηνεία του και ένα σύντομο σχολιασμό. Καταλουκάν 14 κεφάλαιο 16 έως 24 στίχη. Είπε ο Κύριος την παραβολήν ταύτην «Άνθρωπός της επίησε δείπνον μέγα». «Και εκάλεσε πολλούς, και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, η πίν της κεκλημένης, έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα, και ήρξαντο από μοιάς παρετίσθε πάντες. «Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρόνι γόρασα, και ηρξαντο απο μιας παρετισθε ανάγκη εξελθήν και ειδήν αυτόν, ερωτώσαι, έχε με παρητημένον, και έτερος είπε, Ζεύγη βοών η γόρασα πέντε και πορεύομαι δοκιμάσε αυτά, ερωτώσε έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε γυναίκα έγιμα και δια τούτο να με ελθίν και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος απήγγειλε το κυρίο αυτού ταυτά. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε το δούλου αυτού έξελθε ταχαίως ή στα πλατεία και ρήμα τη πόλεω, και του πτωχού και αναπήρου και χολού και τυφλού εισάγαγε όδε. Και είπε ο δούλο, κύριε, γέγονεν ω επέταξα, και έτι τόπος εστί. Και είπε ο κύριο προς τον δούλον, έξελθε ει και φραγμού, και ανάγκασον εις ελθήν, ει ελθύν, ή να γεμισθεί ο οίκο μου, λέγω γάρι μην, ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των γεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Τον καιρό εκείνο ο Χριστός είπε αυτήν την παραβολή. Κάποιος άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο, ετοίμασε μεγάλο τραπέζι και κάλεσε πολλούς και έστειλε τον δούλο του την ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους «Ελάτε τώρα γιατί είναι πια έτοιμα τα πάντα» και άρχισαν με μιας να παρετούνται όλοι. Ο πρώτος του είπε «Αγόρασα χωράφι και είμαι αναγκασμένος να βγω έξω και να το δω. Σε παρακαλώ μην με λογαριάζεις για το τραπέζι». Και ο άλλος είπε «Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ συγχώρησέ με αλλά δεν θα έρθω». Και ο άλλος είπε «Παντρεύτηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω» και αφού γύρισε εκείνος ο δούλος, τα διηγήθηκε στον κύριό του. Τότε θύμωσε ο οικοδεσπότης και είπε στον δούλο του «Βγες γρήγορα στις πλατείες και στα στενά της πόλης και φέρε εδώ τους φτωχούς και ανάπηρους και κουτσούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος «Κύριε έγινε όπως διέταξες και ακόμα υπάρχει χώρος». Και είπε ο κύριος στον δούλο «Βγες στους δρόμους και στους φράχτες των κτημάτων και πίεσέ τους να δεχθούν να μπουν εδώ για να γεμίσει το σπίτι μου». Εννοεί εδώ τους περιπλανόμενους χωρίς σπίτι οι οποίοι θα δίσταζαν λόγω ντροπή και έπρεπε να τους πιέσει πολύ. παραβολικός εδώ πέρα εννοεί τους εθνικούς και τους ειδωλολάτρες. «Πίεσέ τους λοιπόν όλους τους άστεγους που είναι στο δρόμο να δεχθούν να μπουν εδώ» για να γεμίσει το σπίτι μου, γιατί σας βεβαιώνω ότι κανείς από εκείνους τους ανθρώπους τους καλεσμένους δεν θα δοκιμάσει το δείπνο μου. Πολλά δείπνα στρώνονται καθημερινά επάνω στην γη. Κατά κανόνα σκοπό τους έχουν την ικανοποίηση των αισθήσεων και την επίδειξη πλούτου. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δείπνο που δεν μοιάζει καθόλου με τα δείπνα της γης κέντρο του έχει τον μυστικό δείπνο και σκοπό του την ικανοποίηση όχι των αισθητών αλλά των υπερεσθητών πραγματικοτήτων. Είναι το δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Είναι το πνευματικό δείπνο. Αρχίζει από τη γη και συνεχίζεται στον ουρανό, στην άπειρη αιωνιότητα. Τα φαγητά του είναι όλα άφθαρτα γιατί είναι θεία. Σε αυτό το θείο δείπνο ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους. Πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση να λυθεί ελθίν. Πρώτους κάλεσε τους Εβραίους για να γίνουν παιδαγωγοί και οδηγοί προς τον Θεό και τον άλλον λαόν. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο δεν δέχθηκαν τις ουράνιες προσκλήσεις, αλλά και κακοποίησαν όλους τους προφήτες και τους Αγίους που τους έφεραν τις προσκλήσεις στο τέλος έκαναν και την τραγικότερη πράξη της ιστορίας. Σταύρωσαν και τον αρχηγό του δείπνου, τον Ιησού Χριστό. Μετά από αυτά, ο Χριστός κάλεσε απευθείας όλα τα έθνη της γης, για να γίνουν μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο. Ο Θεός έδωσε εντολή να καλέσουν στο δείπνο Του όλους, ανεξαιρέτως όσοι βρεθούν στις πλατείες, στους δρόμους, στα καταστήματα, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στις σχολές, παντού, όπου υπάρχει άνθρωπος να κληθεί στην βασιλεία του, για να γεμίσει η βασιλεία από Αγίους. Την πρόσκληση αυτή την απευθύνει και σε εμάς τους ιδίους ο Θεός. Προφάσεις βέβαια για να την περιφρονήσουμε, όπως έκαναν και οι Εβραίοι, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες προφάσεις εναμαρτίες. Ο ένας μπορεί να προφασιστεί ότι έχει πολλές δουλειές και δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα του Θεού. Ο άλλος μπορεί να πει ότι είναι νέος και δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτήν την αυστηρή εντό εισαγωγικών γραμμή του Ευαγγελίου. Και ένας τρίτος ίσως να προφασιστεί ότι ο Ορθόδοξο Χριστιανισμός είναι αναχρονιστικός για την εποχή μας που έχει τόσο μεγάλη επιστημονική πρόοδο και εξέλιξη. Όλες όμως αυτές είναι μόνο προφάσεις εναμαρτίες και όχι δικαιολογίες πραγματικές, διότι ο νόμος του Χριστού είναι πάντοτε εφαρμόσιμος, είναι φτιαγμένος για μας και για κάθε εποχή αρκεί να κατανοήσουμε το αληθινό πνεύμα και την ουσία του Ευαγγελίου. Ο Χριστός δεν είναι εναντίον ούτε της εργασίας αλλά ούτε και της εξέλιξης, αρκεί αυτά να γίνονται υπό το πρίσμα του Ευαγγελίου. Ο Χριστός κανέναν δεν εξαναγκάζει, κανέναν δεν πιέζει και η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκοληψία όπως νομίζουν μερικοί. Το δείπνο του Χριστού είναι το ωραιότερο δείπνο. Οι Άγιοι που το γεύτηκαν και γεύονται από αυτό το μυστικό δείπνο ζούνε στον αιώνα. Ζούνε μέσα στο συμπόσιο που δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτή είναι η άπειρη ευτυχία του ανθρώπου, το αιώνιο δείπνο, η βασιλεία του Θεού. Ας προσέξουμε λοιπόν και εμείς να μην προβάλλουμε αυτές τις προφάσεις εναμαρτίες και μείνουμε έξω από αυτό το υπερκόσμιο δείπνο, αυτό το ουράνιο δείπνο, που έχει ετοιμάσει και για μας ο Χριστός. Ο Χριστός παρακάθισε σε ένα αρχοντικό δείπνο, το οποίο γινόταν στο σπίτι ενός μεγάλου Φαρισαίου. Την ώρα του τραπεζιού, ένας από τους παρακαθήμενους Φαρισαίους είπε εγωιστικά και με ύφος υπεροπτικό «Μακάριος είναι αυτός που θα φάει ψωμί στην Βασιλεία του Θεού». Μα αυτό όμως εννοούσε και μακάριζε τον εαυτό του και τους όμοιούς του φαρισαίους, για τους άλλους και μάλιστα για τους αδύνατους, τους φτωχούς και άσημους ούτε λόγος. Αυτοί φαινόντουσαν ως παρακατιανοί στα μάτια των φαρισαίων, φαινόντουσαν ως όχλος. Το δείπνο της Βασιλείας του Θεού, κατά τη γνώμη του, ήταν για την φαρισαϊκή αριστοκρατία. Τέτοια ήταν η τύφλωση των φαρισαίων. Ο Χριστός όμως που ήρθε στη γη, όχι για να σκεπάσει τα κακό αλλά για να τα αποκαλύψει, βρήκε την ευκαιρία για να αποστομώσει τον Φαρισαίο και να αποκαλύψει την αλήθεια για την αιώνια βασιλεία. Έτσι είπε σε όλους τους συνδετημόνες του την παραβολή του δείπνου που ακούσαμε σήμερα. Ο μεγάλος αφέντης, ο Θεός, κάλεσε σε δείπνο τον περιούσιο λαό του, τους Εβραίους. Αυτοί όμως το περιφρόνησαν το δείπνο αυτό με ανόητες προφάσεις. Λες και ο Θεός δεν ήξερε τι τους ζητούσε. Λες και ο Θεός δεν συνδύασε το φυσικό με το μεταφυσικό. Μετά από αυτό του αγνόησε και έδωσε εντολή στους συνεργάτες του, τους Ευαγγελιστές, τους Πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας να καλέσουν στο δείπνο όλο τον κόσμο. Μάλιστα δε πιο πολύ τους αδύναμους δηλαδή τους πολύ αμαρτωλούς που νιώθουν την αμαρτωλότητά τους και ζητούν το έλεος του Θεού. Αυτοί κάθονται πρώτοι στο δείπνο της Βασιλείας του Χριστού. Όποιος μετανοεί πρώτος, κάθεται πρώτος και στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι μπορούμε να γίνουμε πρώτοι. Να το μεγάλο μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου. Αν το ακούσουμε, δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Θα είμαστε πάντοτε πρώτοι στην αγάπη στην ταπείνωση, στην ευτυχία. Ο Θεός μας καλεί. Πόση ώρα άραγε θα διαρκούσε αυτό το μεγάλο δείπνο που ετοίμασε αυτός ο ευγενής και καλός οικοδεσπότης. Δύο ώρες, τρεις ώρες το πολύ. Έπειτα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στις γυναίκες τους, στα χωράφια τους όλοι οι συνδετημόνες. Αλλά όμως, επειδή στην ουσία δεν ήθελαν να πάνε ούτε και για μία ώρα, γύρισαν την πλάτη στον καλό και ευγενικό οικοδεσπότη, το μέγα οικοδεσπότη, και προφασίστηκαν αυτές τις προφάσεις εναμαρτίες. Στην θέση αυτών των καλεσμένων του μεγάλου δείπνου μπορεί να είναι ο καθένας από μας. Μας καλεί ο Θεός για μετάνοια, για καλά έργα, για έργα σωτηρίας, για την επιμέλεια της ψυχής μας, για έργα ελεημοσύνης προς τον συνάνθρωπο, για έργα πνευματικής ζωής, πίστεως κλπ. μας καλεί γενικά ο Θεός για να σωθούμε, αλλά εμείς προφασιζόμεθα προφάσεις εναμαρτίες. Άλλος λέει είμαι νέο, άλλος λέει έχω να ζήσω, η οδός του Χριστού δεν μου ταιριάζει, είναι αναχρονιστική η Ορθοδοξία, όμως όλα αυτά είναι προφάσεις. Κάποιο που δεν θέλει να αγωνιστεί δεν θα αγωνιστεί και θα προφασιστεί χίλιε μύριε προφάσεις για να μην αγωνιστεί. Το θέμα είναι να αποδεχθούμε το κάλεσμα που μα κάνει ο Θεό και να μην βάζουμε πάνω από το Θεό τίποτα περισσότερο όπω έκαναν αυτοί οι καλεσμένοι που έβαλαν τα χωράφια του, τι γυναίκε και τι περιουσίε του επάνω από το Θεό. Α αποδεχθούμε το κάλεσμα που μα κάνει ο Θεό και εύχομαι να βάλουμε μια αρχή μετανία σε όλοι μας για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν γέννητο. Επίσης αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, αύριο εορτάζουν και οι προπάτορες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι η Κυριακή των Αγίων Προπατόρων. Έχουμε την Κυριακή των Προπατόρων, έπειτα έχουμε την Κυριακή πρώτης Χριστού Γεννήσεως μετά έχουμε την Κυριακή μετά την Χριστουγέννηση, λίγες μέρες πριν την μεγάλη εορτή της ενσαρκώσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού, υπό της Παρθένου Μαρίας, μας προβάλλει η Εκκλησία μας τους Αγίους Προπάτορες, οι οποίοι στους αιώνες ευαρέστησαν τον Θεό, προφήτευσαν, και ανέμεναν την ενσαρκή φανέρωση του Ιού και Λόγου του Θεού, την τελείωση δηλαδή, την ολοκλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης και την έλευση της Χάριτος. Ποιοι είναι οι Άγιοι Προπάτορες? Είναι όλοι οι Πατριάρχες, οι Κριτές, οι Προφήτες και οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή η Πρωτόπλαστη Αδάμ και Εύα, ο Ενόχ, ο Νόε, ο Μελχισεδέκ, οι δώδεκα Πατριάρχες και κυρίως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, οι Προφήτες Μωυσής, Ααρών, οι Ιησούς του Ναβί, Σαμουήλ, Δαβίδ, Ισαΐας, Ιερεμίας, η Εζεκιήλ, Δανιήλ και οι τρεις πέδες, ο Ηλίας, ο Ελισέος, ο Ζαχαρίας και τέλος ο Βαπτιστής Ιωάννης ο Πρόδρομος. Σκοπός της Κυριακής των Προπατόρων είναι να προβάλλει και να τιμήσει τους κατασάρκα προγόνους του Χριστού, οι οποίοι δέχθηκαν την κλίση του Θεού, ώστε να γίνουν συνεργοί στο μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Πρόκειται για ανθρώπους που ενώ έζησαν στην προχριστού μακραίωνη περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, στον κόσμο του νόμου και όχι της χάριτος, είχαν όμως προσανατολισμένη την ζωή τους στην προοπτική της ελεύσεως του σωτήρα, βιώνοντας με τον τρόπο αυτό ζωή εν Χριστώ προ Χριστού. Πρόκειται για ανθρώπους που δίωσαν την προσωπική τους δικαίωση και την επιβεβαίωση της πίστης τους με την γέννηση, την σταύρωση και την εκνεκρόν ανάσταση του αναγγελμένου από τον Θεό Σωτήρα, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι γνωστό ότι από τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισαάκ, από τον Ισαάκ γεννήθηκε ο Ιακώβ και από τον Ιακώβ γεννήθηκε ο Ιούδας. Ο Ιούδας ο γιος του Ιακώβ, έτσι όχι ο Ισκαριώτης. Μιλάμε τώρα για πρόχριστου. Από τη φυλή του Ιούδα γεννήθηκε ο Χριστός και οι υπόλοιποι πατριάρχες. Γι' αυτό λοιπόν οι θεοφόροι πατέρες μας και διδάσκαλοι της οικουμένης επιτελούν σήμερα την μνήμη του θείου Αβραάμ, επειδή υπήρξε προπάτορ του Χριστού. Αυτή τη μνήμη μας παρέδωσαν να επιτελούμε κι εμείς, όχι μακριά και σε διάστημα πολλών ημερών, αλλά κοντά στην κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αρχικά οι προπάτορες του Ιησού Χριστού γιορτάζονταν την Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, η διεύρυνση του εορτολογικού περιεχομένου της Κυριακής πρώτων Χριστουγέννων επέφερε την διχοτόμηση της Κυριακής αυτής και τη μετάθεση μέρους του θέματός της στην προ-αυτής Κυριακή. Έτσι οι Κυριακές των Αγίων Πατέρων έγιναν δύο και για να διακρίνονται η μία από την άλλη η μία η παλαιότερη ονομάστηκε Κυριακή πρώτης Χριστούγεννήσεως και η άλλη διατήρησε το παλαιό της όνομα «Κυριακή των Αγίων Πατέρων». Και για να μην συγχαίρετε, με τις Κυριακές των Αγίων Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, έλαβε το όνομα «Κυριακή των Αγίων Προπατώρων του Κυρίου Ιησού Χριστού». Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά! Καλή πορεία προς τα Χριστούγεννα, Ορθοδόξος και Αγιοπνευματικός. Καλή πορεία λοιπόν σε όλους μας, ένα Αγίο Πνεύματι. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Να έχουμε τις οικεσίες των Αγίων Προπατόρων. Επίσης αυτή την Κυριακή εορτάζει και η Αγία Μαρία, η μητέρα της Αγίας Άνης, η γιαγιά της Θεοτόκου η Αγία Μαρία η Προμήτορ, να έχουμε τις ευχές όλων των Αγίων, η Θεοτόκος να μας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της, και μακάρι να αξιωθούμε και φέτος να εορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού και να αναγεννηθούμε πνευματικά και να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός και να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία και από κάθε πειρασμό και πάντοτε να είμαστε στον δρόμο Του και να είμαστε κάτω από τη σκέπη της αγάπης Του. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.